Και χασμουριόμαστε. Λοιπόν, μπράβο. Να πω ότι έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Θα τον ακούσουμε και θα τον ακούμε κατά διάρκεια της εκπομπής στον Κωστή, αλλά σήμερα δεν θα τον βλέπουμε. Οπότε απλά τον καλησπερίζουμε με τη φωνούλα σου σήμερα. Κωστή, καλησπέρα. Δεν θα χάσουν οι τηλεθεάτρες και τον Brad Pitt, να πούμε. Εντάξει. Δεν πειράζει. Εγώ είμαι εδώ πάντως με τον Πασκάλ, τον τεχνικό μου βατό κονγκό. Ναι. Στέλνουμε χαιρετίσματα στον Νίκο Αλέφατο που τον αγαπάμε. Και να πούμε ότι μαθαίνουμε μπάλα και θα συνεχίζουμε όσο είμαστε όρθιοι θα μαθαίνουμε από τον Νίκο τον Αλέφαντο. Να πούμε ότι είδαμε μεγάλη μπάλα και μεγάλα μάτια στην Ευρώπη και έχουν εξευρακωθεί όλες οι μεγάλες ομάδες, θα τα πούμε αργότερα. Μπράβο. Και φυσικά έχω καλή ανάλυση για ΠΑΟ, Ολυμπιακό, Ξάνθη και Πανιώνιο Άρη. Θα τα βάλουμε με τη σειρά, επειδή εσύ είδες και ολόκληρο το μάτσο του ΠΑΟ και εμείς αρκεστήκαμε στα στιγμιότυπα του αγώνα. Θα πάρει σήμερα και το βάρος της βαθμολόγησης για τις δύο εντεκάδες. Βέβαια. Αλλά να πάρουμε πρώτα ένα σχόλιο βλέποντας παράλληλα και τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Πώς ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ, πώς ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός. Οπότε εμείς θα βλέπουμε εντεκάδες. Σε ακούμε, Κώστα, στο πρώτο σχόλιο σου. Ναι. Εγώ επειδή έχω λίγο καθυστέρηση, ξεκινάς με ΠΑΟΚ ή με Παναθηναϊκό? Με ΠΑΟΚ. Κοίταξε. Ο Ζίβκοβιτς τρώει γκολ σε πολύ λίγες επιθέσεις από την αρχή του πρωταθλήματος, αλλά δεν φταίει σε κανένα, καθώς και το δεύτερο γκολ η διάταξη ήταν πάρα πολύ κακή. Οπότε να το βάλω ένα 7, δεν φταίει σε τίποτα ο άνθρωπος, αλλά δεν έκανε και κάτι. Εδώ τώρα αρχίζει το έργο, η τετράδα της άμυνας. Ξεκινάς με βαθμολογία, γιατί εγώ νόμιζα θα πάρω ένα πρώτο σχόλιο για το ντέρμπι και να πάω μετά στην βαθμολογία. Το πρώτο σχόλιο λέει ότι διαχρονικά ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλο πρόβλημα στο χώρο του άξονα με τα χαφ. Ήρθε ο κάθε πικραμένος στην Τούμπα και πήρε το χώρο του κέντρου. Ήρθε ο Κουρμπέλης με το Δόνι και πήρανε κατοχή. Δεν μαρκαρίστηκαν από το Μίσιτς και τον Ντάγκλας. Ο Μίσιτς ήταν πολύ καλός. Έχουμε τώρα τριάδα στα χαφ, Μίσιτς, Ντάγκλας και Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ είναι σε αθλία κατάσταση. Έχει κολλήσει δίπλα στο Σφιντεύσκι. Είναι μακριά από τον Ντάγκλας και τον Μίσιτς. Υπάρχει μια απόσταση 20 μέτρων αυτή η τριάδα. Ο Ντάγκλας είναι πάρα πολύ αργός, όχι πολύ τεχνίτης, με περισσότερα κιλά βαρύς, δεν κάνει στα πρώτα μέτρα την έκρηξη, δεν παίρνει μπάλα να παράξει, δεν πάει πάνω σε έναν αντίπαλο να κόψει και έχει μείνει μόνο με το Μίσιτς. Μετά, βάζει το στόχ, ξεθάβει το στόχ, έξω αριστερά, μέτριος έως κακός, το μονιμοποιεί εκεί πέρα και χαλάει την αριστερή πλευρά. Ο Κρέσπο με τον Ίγκρασον δεν έχει την χημεία που έχει με τον Βαρέλα, κάνει το λάθος, δεν πατάει καλά, χαλάει το δίδυμο και ο Μάτος ατομικά και αυτός είναι ένας από τους πολλούς παίκτες του ΠΑΟΚ που από πέρσι μέχρι φέτος έχει πτωτική πορεία. Δηλαδή ο Μάτος, ο Μπίσεσβα, ο Κρέσπο, ο Βαρέλα είναι μια τετράδα παιχτών, μαζί με και τον Μπέλκα θα βάλω εγώ, ο οποίος δεν πατάει πολύ καλά, που από πέρσι μέχρι φέτος έχουν δημιουργήσει θέματα προς τα πίσω. Και το παίρνει ο Δόνης με Ζαχίτ, Δόνη, Κουρμπέλη το κέντρο και δεν απειλείται, και όχι μόνο δεν απειλείται, χάνει και το χώρο του κέντρου και ο Παναθηναϊκός παράγει. Ήταν δηλαδή κάτι το οποίο τα εκατομμύρια που έχει ξοδέψει, ο κύριος Αβίδης για Ντάγκλας, Μίσιτς και Μπίσεσβαρ, με αυτά που κοστίζει ο Κουρμπέλης, ο Δόνης και ο Ζαχίτ, είναι ψίχουλα με εκατομμύρια. Είναι διαχρονικό το πρόβλημα του ΠΑΟΚ εκεί. Το ΠΑΟΚ τον σώνει ο δεύτερος center for, που τον βάζει γρήγορα ο προπονητής του. Εκείνη την ώρα αργεί ο Δόνης 3 λεπτά να πετάξει τον τρίτο στόπερ και παίζουν 2-2 και γίνεται το 1-1. Καλά το βάζει το τρίτο στόπερ δίπλα στον Μπούγκουρα και το Σφιντεύσκι, πώς το λένε, ο Δόνης, αλλά για ένα τετράλεπτο, πεντάλεπτο που δεν προλαβαίνει, του κάνει το 1-1 και χαλάει η ιστορία. Ο Δόνης τον έβαλε καλά εκεί, γιατί παίζαν δύο φορά αυτοί, πετάει τον τρίτο στόπερ, το προλαβαίνει όμως και το τρώει τον γκολ. Όλο το πρόβλημα του ΠΑΟΚ λοιπόν είναι στο κεντρικό άξονα.
με τον Πίστες Βαρνάς σε δραματική κατάσταση, ο Ντάγκλας πολύ αργός και ο Μίσιτς, ο οποίος εκεί που ήταν στα χαμένα να τον έχουν εκτός 18ος, είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος χαφ του ΠΑΟΚ. Βάλε τον Νίγκρασο με τον Κρέσπο, χαλάει το δίδυμο με τον Βαρέλα. Πεσμένος ο Κρέσπο, πολύ πεσμένος ο Μάτος, και ένας Παναθηναϊκός με ανεβασμένο τον Γιώχανσον, με ανεβασμένο τον Ισούα. Ο Πούμπουρας για πρώτη φορά στα χρονικά πολύ καλός επάνω στον Σιντέλχη. Χαμηλά τον έσβησε. Με πλάτη χαμηλά, σε τάκλιν, σε μπαρκαρίσματα, πολύ καλός. Και πάρα πολύ καλός ο γιος του Δόνη. Ο Ζαχίμ κάνει τον γκολ. Κάνει καλές αλλαγές ο Δόνης. Βάζει τρίτο σέντερ μπακ τον Κολοβέτσιο. Βάζει ξεκούραστο τον Περέα. Βάζει τον Αποστολάκη να κλείσει, γιατί κουράστηκε και ο Μπουζούκης. Και ερχόμαστε στο επίμαχο θέμα, το οποίο αν θέλουμε το συζητάμε, αν θέλουμε το περνάμε. Θα τα πούμε, αλλά πάντα, πάντα προτιμούμε να μιλάμε για ποδόσφαιρο. Τώρα, εάν έπρεπε να κρατήσει 3 λεπτά καθυστερήσεις, 4 ή 5, ή κράτησε 5 και 20 δεύτερα ή 5 και 30 δεύτερα, είναι πάντα ο απόλυτος άρχον στο θέμα των καθυστερήσεων ο διαιτητής. Αυτό έκρινε. Βέβαια. Τώρα.